Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Βαρδουνιά, καλησπέρα στους ακροατές του σταθμού και καλή χρονιά να ευχηθούμε με υγεία, δύναμη και αντοχές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και προπάντων αγωνιστικότητα. Αγωνιστικότητα, νομίζω. Απέναντι στα τεράστια προβλήματα που άφησε το 2021 και συνεχίζονται, αλλά για τα προηγούμενα χρόνια φυσικά. Μάλιστα. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πανδημία, βέβαια. Και βεβαίως, υπάρχουν πολλά θέματα. Να ξεκινήσω από το πρώτο, το οποίο έχει σχέση με την ανεργία. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης από τον ΟΑΕΔ αναφέρθηκε σε 11 προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ ύψους 600 εκατομμυρίων, τα οποία θα δημιουργήσουν 86.000 θέσεις εργασίας μόνο για το τρέχον έτος. Για να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί ξέρω ότι το ΚΚΕ δείχνει να έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της εργασίας. Νομίζω, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά η ανακοίνωση συγκεκριμένη, αν θέλετε, για τα συγκεκριμένα μέτρα που στοχεύουν στο να βρουν εργασία για κάποιο διάστημα, προφανώς. 86.000, ναι, προγράμματα. Ναι. Είναι η συνέχιση της γνωστής τακτικής, πολιτικής, αν θέλετε, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων αντιμετώπισης της ανεργίας. Με προγράμματα, με ανακυκλώσιμα προγράμματα, με ανακύκλωση της ανεργίας και με διαστήματα ανεργίας των εργαζομένων και φυσικά μην ξεχνάμε τα ζητήματα των αμοιβών τους, χαμηλό αμοιβόμενοι εργαζόμενοι, με ληξιπρόθεσμα προγράμματα εργασίας, με ό,τι αυτό όμως συνεπάγεται και για την ίδια τους τη ζωή, την καθημερινότητα, αλλά μην ξεχνάμε επίσης και τα ζητήματα του ασφαλιστικού, που είναι και αυτά επίκαιρα, σε ό,τι αφορά δηλαδή και την ψήφιση νόμων και την εφαρμογή νόμων γύρω από το ασφαλιστικό, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα έχουν και αυτά, θα αποτυπώνουν τέλος πάντων την αρνητική κατάσταση στα δικαιώματα και στις ανάγκες των εργαζομένων. Η όποια ανακούφιση μπορεί να προσφέρεται στους εργαζόμενους, αυτούς τους εργαζόμενους, χιλιάδες εργαζόμενους, είναι σταγόνα στον ωκεανό, κύριε Παρδούλη. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανεργίας? Να σας πω κάτι. Η ανεργία, τι είναι η ανεργία? Γιατί πετιούνται οι εργαζόμενοι στον δρόμο και δεν έχουν δουλειές? Και δεν είναι τωρινό ζήτημα αυτό. Αυτό είναι διαχρονικό, είναι σύμφωτο με το ίδιο τον καπιταλισμό, με το ίδιο το σύστημα, το οποίο θέλει την ανεργία. Για να μπορεί να, έτσι να χτυπάει, να το πω έτσι, εντός εκτός εισαγωγικών λέξης χτυπάει, να χτυπάει ευθέως τα δικαιώματα των εργαζομένων και κυρίως, αν θέλετε, τους μισθούς, τις αποδοχές τους. Και κυρίως βέβαια τα δικαιώματα. Και αυτό συμβαίνει και με όλα τα τελευταία μέτρα που έχουν επαρθεί και από την παρούσα κυβέρνηση, τους αντεργατικούς, τους αντιλαϊκούς νόμους, τους αντιασφαλιστικούς, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, που αναιρέθηκαν μια σειρά από εργατικές κατακτήσεις και σε ό,τι αφορά το μισθό και σε ό,τι αφορά τα ωράρια εργασίας. Θα σας θυμίσω το 8ωρο που έγινε το 10ωρο και απλήρωτη εργασία. Κατεβαίνει σε μια σειρά από μέτρα τα οποία λένε αρκετοί νέα βάρη στη ζωή των εργαζομένων. Κύριε Λαμπρούλη, στο θέμα της ανεργίας Και δείτε να σας πω κάτι. Μιλάμε για ανεργία, επειδή μιλάτε για ανεργία. Δείτε στο χώρο της υγείας. Γιατί δεν προσλαμβάνουν κόσμο? Πώς αντιμετωπίζετε η κατάσταση με ανακυκλώσιμους εργαζόμενους? Με 8μηνα, 12μηνα, με παρατάσεις και πάει λέγοντας. Ενώ υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και τεράστια κενά που δεν το λέει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όλοι το παραδέχονται αυτό. Μάλιστα. Αλλά γιατί δεν το κάνουν αυτό? Γιατί για παράδειγμα δεν προσλαμβάνουν στο καθηγητές? Και είδατε τώρα προχωρούν άρων ενδεχόμενα. Έκανε 4.700 προσλήψεις, εξήγηλε η κυρία Κεραμέως. Καμία αντίρρηση. Πού είναι και αυτές οι προσλήψεις? Αλλά από την άλλη μεριά μιλάνε για αυτή τη στιγμή υπάρχουν 9.500 κενά. Και μιλάνε για 4.500 αναπληρωτές επιπλέον που θέλουν να πάρουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα από την πανδημία. Απουσία καθηγητών, εκπαιδευτικών, λόγω νόσησης, επαφής και τα λοιπά με τον κορονοϊό. Και όχι μόνο αυτά, και άλλα ζητήματα. Δείτε τι γίνεται στους ΟΤΑ, στους Δήμους. Ελλειπές προσωπικό μηδαμινό. Δείτε τι γίνεται στις περιφέρειες.
Γιατί γίνεται γενικότερα στον κρατικό μηχανισμό. Σήμερα είναι περιοδία στα χωριά των Φαρσάλων που επλήγησαν από την πρόταση. Ναι, για πείτε μας. Από τις βροχές τις χθεσινές. Και μιλάμε, δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι ίδιοι μας είπαν οι άνθρωποι, ζουν χρόνια εκεί πέρα. Και αυτό που στυλιτεύσανε και αυτό που αναδεικνύουν είναι οι αστοχίες και παράλληλα οι τεράστιες ελλείψεις αντίστοιχων έργων αντιπλημμυρικής, κυρίως αντιπλημμυρικής προστασίας. Τα οποία εξαγγέλλονται εδώ και 40 χρόνια, μας το κατήγγειλαν οι ίδιοι. Και το μεταφέρω αυτή τη στιγμή σε εσάς, όπως ακούστηκε. Έργα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν, τα οποία όμως, κοιτάξτε κύριε Μπαρδούνια, δεν είναι επιλέξιμα και για την περιφέρεια και για το κράτος και για τις κυβερνήσεις. Γιατί αυτά τα έργα δεν επιφέρουν κέρδος σε αυτούς που θα τα φτιάξουν. Μάλιστα. Αλλά από την άλλη μεριά, οι περιουσίες και οι ζωές των ανθρώπων στην επαρχία, και όχι μόνο, σε όλη μου τη χώρα, αν θέλετε, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, οι περιουσίες και οι ζωές των ανθρώπων στη χώρα μας όμως δεν σημαίνει τίποτα για την εκάστοτε κυβέρνηση και την πολιτική. Εντάξει, αυτό όμως είναι λίγο. Να σας πω, είναι λίγο χοντρό αυτό ότι δεν σημαίνει η ζωή των ανθρώπων τίποτα για μια έτσι κυβέρνηση. Δεν ενδιαφέρονται οι κυβερνήσεις για τους πολίτες. Εντάξει, τώρα δεν θα φτάσουμε στο άλλο άκρο να τους πούμε και να τους χαρακτηρίζουμε όπως τους χαρακτηρίσαμε. Εμείς δεν λέμε αυτό, ότι οι πολιτικές δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής. Και η πολιτική που ακολουθείται στα πλαίσια αυτού του συστήματος, κύριε Μπαρδούνια, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Όταν το κράτος περικόπτει δαπάνες από παντού, από τις ανάγκες του λαού, είτε στην υγεία είτε στην παιδεία, κοινωνικές παροχές, έργα υποδομής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης, όλα αυτά έχουν και θα έχουν φυσικά αρνητικό αντίκτυπο. Πέτε μου κάτι, κύριε Λαμπρούλη, επειδή υπάρχει και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που ακούει το όνομα ακρίβεια. Η κυβέρνηση είναι εισαγόμενη βεβαίως, είχε την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να την ελέγξει μέχρι τα τέλη του 2021, φαίνεται όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχει εξαγγείλει κάποια μέτρα, να τα σχολιάσουμε λιγάκι και να δούμε τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί. Κύριε Μπαρδούνια, τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και κυρίως γύρω από τα ζητήματα, την ακρίβεια και γύρω από το τιμή του ρεύματος για παράδειγμα, εγώ θα σας καταθέσω την άποψη, αν θέλετε, όχι μόνο την άποψη, την πρόταση του ΚΚΕ, που έχει κατατεθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες και τελευταία, αν θέλετε, και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και εδώ και πάρα πολλούς μήνες, από πέρυσι ακόμα, στα πλαίσια ενός πακέτου, αν θέλετε, επιτρέψουν τη λέξη μέτρων, που θα απαλύνουν, θα διευκολύνουν, θα δώσουν μία ανάσα στο λαό μας, στους εργαζόμενους που στενάζουν. Και σε ό,τι αφορά δηλαδή τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, δείτε για το ΦΠΑ, για το πετρέλαιο, αντίστοιχα για το φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο, αλλά και μια σειρά από μέτρα, ΦΠΑ ενώ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Είναι δύο, αν επιτρέψετε μου, δύο ζητήματα τα οποία άμεσα θα μπορούσαν να διευκολύνουν, να ελαφρύνουν, αν θέλετε, τα τεράστια βάρη που σηκώνει ο λαός μας. Αλλά η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα, στις προτάσεις αυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν δέχεται καν να τις συζητήσει. Εντάξει. Και μάλιστα με τροπολογίες που έχουμε καταθέσει και τροπολογίες στην Βουλή πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Δεν ανοίγει καμία συζήτηση από τα άλλα κόμματα, πολύ και περισσότερο και από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Να λοιπόν, μέτρα, έστω κάποια μέτρα που θα απαλύνουν, θα διευκολύνουν, θα βοηθήσουν τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και καταστάσεις που περνάει με αυτό που λέμε ακρίβεια. Δεν είναι κάτι γενικότερο, γιατί από αυτή την ακρίβεια η πλειοψηφία του λαού πληρώνει δυσβάσταχτα ποσά, τα οποία καλείται να πληρώσει και το επόμενο διάστημα, και από την άλλη μεριά κάποιοι κερδίζουν και κερδίζουν τεράστια ποσά. Δείτε δηλαδή στο ενεργειακό χώρο, στον τομέα της ενέργειας, το τι γίνεται. Μάλιστα. Και το τι θα γίνει βέβαια και στο μέλλον. Άρα λοιπόν, τα όποια μέτρα εξαγγέλει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα μπροστά στις τεράστιες ανάγκες που έχει ο λαός μας και μπροστά στα τεράστια προβλήματα τα οποία δημιουργεί η ίδια η πολιτική και της παρούσας κυβέρνησης και των άλλων κυβερνήσεων.
Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, για να δούμε λιγάκι το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας, γιατί εδώ έχει ακουστεί έντονη κριτική προς την κυβέρνηση, ειδικά για το τελευταίο διάστημα. Τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε κατά την άποψή σας και πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος. Κύριε Μπαρδούνια, είμαστε στον τρίτο χρόνο, κοντεύουμε πλέον και ημερολογιακά, στον τρίτο χρόνο της πανδημίας. Είναι σε εξέλιξη η μετάλλαξη όμικρον. Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε την κατάσταση. Καθημερινά υπάρχουν τα στοιχεία για την υπερμετάδοση, εννοώ, και την νοσηρότητα, την αυξημένη νοσηρότητα που υπάρχει. Δύο χρόνια τώρα, δύο και πλέον χρόνια, η κυβέρνηση δεν πήρε στην ουσία κανένα μέτρο που θα μπορούσε να ενισχύσει, για παράδειγμα, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ενίσχυση σε προσωπικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Επιδημιολογική επιτήρηση. Κέντρα εμβολιασμού, όταν ξεκίνησε πλέον και ο εμβολιασμός. Σε όλες τις περιοχές και στις πιο απομακρυσμένες. Έχει κάνει όμως εδώ πράγματα η κυβέρνηση. Λοιπόν, έχει κάνει με τα εμβόλια. Δεν λέμε ότι δεν έκανε τίποτα. Αλλά δείτε ποια είναι τα αποτελέσματα του εμβολιασμού και τα ποσοστά τέλος του 2021, ενώ ο στόχος που θα έπρεπε να και θα μπορούσε να είναι εφικτός τον Ιούνιο του 2021, τον Ιούνιο που μας πέρασε δηλαδή, που ο στόχος ήταν για 70%. Δεν μου λέτε, εδώ μετατρέπουν τώρα νοσοκομεία σε εμβολιαστικά, δείτε αυτό που είπατε το 5. Εντάξει, αυτό όμως είπανε για κάποιες εβδομάδες, λοιπόν, μετά θα επανέλθει. Ναι, για κάποιες εβδομάδες το ένα, για κάποιες εβδομάδες το άλλο, αλλά ανάγκη για εμβολιασμό δεν είναι μόνο στην πανδημία, αυτή την πανδημία. Η ανάγκη σε εμβολιασμού των παιδιών, για παράδειγμα, και των ενηλίκων, υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια και των προηγούμενων ετών, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο τα εμβόλια. Άρα τα νοσοκομεία, αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα από την αρχή της πανδημίας, τι λένε οι εργαζόμενοι υγειονομικοί στα νοσοκομεία και φωνάζουν και διεκδικούν? Προσωπικό, έχει, μέσα. Εδώ όμως, για να μην είμαστε άδικοι όμως, να σας πω, για να μην είμαστε άδικοι, ήδη η κυβέρνηση κάνει πάνω από 11.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ. Ακούστε κύριε Μπαρδούνια, οι 11.000 και οι 12 και οι 13, όσα θέλετε βάλτε. Λοιπόν, είναι με ημερομηνία λήξης. 31 Τρίτου πρόσφατα πέρασε το Υπουργείο Υγείας ένα νομοσχέδιο. Εντάξει, είναι λόγω πανδημίας. Μετά θα αποκατασταθεί, ναι, η ηρεμία. Μετά την πανδημία δεν χρειάζεται αυτό το προσωπικό. Χρειάζεται. Γιατί δείτε, ακόμα και στην πανδημία και με αυτό το προσωπικό. Που αυτό το προσωπικό απαιτούνταν πριν από την πανδημία για να μπορούν τα νοσοκομεία να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της τρέχουσης, της κανονικής περίοδου, όχι των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία. Αυτοί οι άνθρωποι απολύονται. Άρα τα νοσοκομεία θα έρθουν στην πρώτερη προ-κορονοϊού κατάσταση με τα τεράστια προβλήματα και τα κενά που έχουν. Και μάλιστα μας προαναγγέλουν, η κυβέρνηση δηλαδή, όχι τώρα, εδώ και καιρό, το νέο χάρτη, το νέο ΕΣΥ κτλ. Που αυτό προϊονίζει ακόμα πιο μεγαλύτερη εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων, το κατόνομα πλέον δημόσιων μονάδων υγείας. Άρα τι μας λέει, ότι με την πολιτική που μας έφτασε ως εδώ διαχρονικά και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δηλαδή της επιχειρηματικής λειτουργίας ή της ενίσχυσης μάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας και της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας, αυτή η πολιτική που μας έφτασε ως εδώ με όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε και με την πανδημία στα θέματα της υγείας, αυτή η πολιτική θα δώσει λύσεις με αυτόν τον τρόπο το επόμενο διάστημα ή αν θέλετε μετά την πανδημία. Κύριε Λαμπρούλη, να γιατί λοιπόν ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα, κύριε Μπαρδούνια. Μάλιστα. Θα πρέπει ο ίδιος να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να συσπηρωθεί, να γιγαντώσει την κοινωνική συμμαχία που προτείνει το ΚΚΕ και να διεκδικήσει αφενός μεν ανακούφιση, βελτίωση συνθηκών μέτρων και από την άλλη μεριά να βάλει στόχο την ανατροπή αυτού του άδικου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά αυτή την κατάσταση που βιώνει ο λαός μας σήμερα, την τραγική και βάρβαρη κατάσταση. Κύριε Γιώργο Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί βλέπετε ο ραδιοφωνικός όνος είναι αμήλικτος και πρέπει να πω και στο δελτίο ειδήσεων. Δεν πειράζει, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ.